φορά που μίλησα σε ένα τέτοιο ακροατήριο όπως το σημερινό ακροατήριο, δεν ήταν όταν έπαψα να διδάσκω, το ακαδημαϊκό έτος δηλαδή 1992-1993, αλλά ήταν το 2007 όταν η κόρη μου ήταν πρωτοετής φοιτήτρια της νομικής σχολής της Θεσσαλονίκης. Και βλέπω στα πρόσωπά σας τη σχέση μου μαζί της και αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι για εσάς το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ, στα έδρανα της νομικής σχολής Θεσσαλονίκης, μια σχολής η οποία μπορεί να σταθεί με αξιώσεις ανταγωνιστικότητας και αποδοχής σε διεθνές επίπεδο, και αυτό το δείτε όταν καταστείτε πτυχιούχοι και αναζητήσετε λύσεις για τις μεταπτυχιακές σας σπουδές και την πιθανή εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι φοιτήσατε και αποφοιτήσατε από μια ελληνική νομική σχολή, από την νομική σχολή της Θεσσαλονίκης εν προκειμένου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι μια επιβράβευση των κόπων σας και της αγωνίας σας για τις εξετάσεις αυτές τις αγωνικές, οι οποίες είναι πάντα μια μεγάλη προετοιμασία και μίζερη προετοιμασία για τις οικογένειές σας και κυρίως για εσάς τους ίδιους. Έλεγε ένας πολύ μεγάλος καθηγητής του αστικού δικαίου, ο Παναγιώτης Ζέμπος, που ήταν υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, στην κυβέρνηση εθνικής, συγγνώμη, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, την πρώτη, που εισηγήθηκε το Σύνταγμα του 1975, η νομική επιστήμη δεν μανθάνεται ολίγων κατ' ολίγων. Μανθάνεται εν το συνόλο της. Τι εννοούσε?